Κοντζιάς, ας πούμε, πάει στην Ρωσία. Αυτή η ιστορία με τη Ρωσία την πιστεύετε? Είναι παραμύθι? Όχι, αυτή είναι... Δεν είναι. Είδατε, η Κύπρος τι έπαθε. Ο ελληνικός λαός θέλει να πιστεύει στον γίγαντα της Ρωσίας. Λόγω ορθοδοξίας, λόγω... Ναι. Όλοι θέλουμε. Ναι. Και τα 10 εκατομμύρια ευελπιστούμε ότι κάποτε η Ρωσία, όταν αδικηθούμε, θα σπεύσει να μας βοηθήσει. Ναι. Αλλά η Ρωσία έχει αποδείξει ότι τις φιλίες της με τη Γερμανία, με την Ουάσιγκτον, δεν θέλει να τις χαλάσει. Και ότι εμάς μας θέλει μόνο σαν βόμβα στα μπατζάκια της Ευρώπης. Ναι. Μόνο για να κάνουμε ζημιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σας κρύβω ότι έχω πολλά μηνύματα. Α. Θα τα διαβάσουμε μετά. Ό,τι προλάβω. Βεβαίως... Αλλά πιστεύω εν γέννη, σας λέω, και είναι θέση Ξένων Κεντρών, ότι από τη Ρωσία, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα, κύριε Στέφανη. Δεν έχουμε να περιμένουμε. Εγώ προσωπικά δεν περιμένω, γιατί μετά από αυτό που είπατε και η Κύπρος, ναι, λένε, κάνουν κάτι εκπομπές ο Βελόπουλος, ο άλλος ο Γιακόπουλος, και μιλούν για το Ρώσικη Αρκούδα. Αλλά μάλλον η Αρκούδα είναι ξεδοντιασμένη, ας πούμε, πια καταλαβαίνετε. Θέλω να πω στον κόσμο... Κοιτάνε τον εαυτό τους, δηλαδή. Ότι αν θέλει να...